Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ, Ιωάννη Τσιάλτας, στην τηλεόραση επιλογές για την υπόθεση των απειλών αντιεξουσιαστικής οργάνωσης σχετικά με επιμολυσμένα τρόφιμα. Ο κ. Τσιάλτας διεβεβαίωσε ότι οι Έλληνες καταναλωτές είναι ασφαλείς μετά τους σχετικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στην αγορά σε συνεργασία με την ελληνική αστυνομία αλλά και την προληπτική απομάκρυνση των επίμαχων προϊόντων από τις επιχειρήσεις. Καταρχάς να πούμε ότι πρόκειται μια απειλή, έτσι, μετά από τονισμένη ενέργεια με την ελληνική αστυνομία και άμεσο συντονισμό, υπήρξε ένα σχέδιο αντιμετώπισης του θέματος. Η απειλή αφορά στην Αττική και θα υλοποιείται η απειλή αν εφαρμόζονται κάποιες προϋποθέσεις που είχαν θέσει οι άνθρωποι αυτοί. Λοιπόν, η βασική προϋπόθεση που θέσαμε και εμείς από την πλευρά μας, ο ΕΦΕΤ, ήταν να αποσυρθούν τα επίμαχα προϊόντα, αυτά τα στοχοποιημένα, ας πούμε, από τα ράφια, ώστε να μην μπορεί να γίνει η συνάντηση καταναλωτή με αυτά τα προϊόντα. Αυτό έγινε συνεργασία και με τις επιχειρήσεις, οι οποίες συνεργάστηκαν και έδωσαν εντολή σε όλους τους προμηθευτές τους να αποσύρουν τα προϊόντα από τα ράφια. Είμαστε σε συνεργασία και με τα σούπερ μάρκετ και τους υπεύθυνους του σούπερ μάρκετ των αλυσίδων για να ελέγχουν την απόσυρση των προϊόντων και οργανώνουμε και ελέγχους σαν ΕΦΕΤ για να πιστοποιήσουμε και εμείς να βεβαιωθούμε ότι πράγματι υλοποιείται αυτό το σχέδιο απόσυρσης. Βασικός στόχος μας είναι η προστασία του καταναλωτή και αυτό επιτυγχάνεται με την απόσυρση των επίμαχων προϊόντων. Ήδη αποσύρθηκαν τα επίμαχα προϊόντα από τα ράφια των σούπερ μάρκετς με πρωτοβουλία όλων των εταιριών, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ. Λοιπόν, είχα μια ανάλογη αντιμετώπιση πριν 3 χρόνια και όλα εξελίχθηκαν ομαλά. Μετά την περίοδο εκείνη αυτή των έρωτων, η ομαλότητα που καταστάθηκε στην αγορά χωρίς κανένα πρόβλημα. Πάντως, οι επιτίδοι αυτοί κοιτάνε να χτυπήσουν σε γιορτές τέτοιου είδους ανακοινώσεις. Ναι, πάντοτε. Όπως ξέρετε, κάποιοι που επιζητούν κάτι είναι πάντα σε μια περίοδο τιμής. Αυτό έχει ένα κόστος για τις επιχειρήσεις οι οποίες στήγονται. Όμως για μας και φαντάζομαι για όλους, όχι μόνο για τον ΕΦΕΤ, η ασφάλεια του καταναλωτή και η προάσπιση της υγείας του καταναλωτή και της υγείας είναι το πρωτεύον και πάνω σε αυτό εκτελήχθηκε όλος ο σχεδιασμός. Νομίζω ότι με αυτό το σχεδιασμό αυτά τα προϊόντα αποσύρονται, θα υπάρχουν. Οι προϋποθέσεις, εν πάση περιπτώσει, τηρήθηκαν. Δεν υπάρχει κανένας λόγος οι άνθρωποι αυτοί που είχαν μαζέψει κάποιες συσκευασίες και λένε ότι τις είχαν επιμολύνει και απειλούσαν να τις τοποθετήσουν από τις 22 του μηνός στα ράφια από όπου τις πήραν, δεν υπάρχει κανένας λόγος να υλοποιηθεί αυτό. Επιπλέον παρακολουθούμε και εμείς τα ράφια και τα σούπερ μάρκετ και επομένως θεωρώ ότι πρέπει να είναι απόλυτα ήσυχος ο καταναλωτής ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.